Και αντιδήμαρχος, καταρχήν καλύβω τη θέση του αντιδήμαρχου, γιατί νομίζω ότι με το μόνο που πρέπει να ασχοληθώ, πραγματικά να ασχοληθώ, είναι με τον Νικαγόρα και με τα παιδιά του Νικαγόρα. Να ξέρετε ότι ο Νικαγόρα δεν είναι μόνο 20 παίκτες, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα με 100 παιδιά. 100 παιδιά αθλούνται καθημερινά στο γήπεδο του Νικαγόρα. Και η προσπάθεια δικιά μου ήταν να πάω σε αυτό το κόσμο και με το πόστο του αντιδημάρχου και με κατά ευχή του δημάρχου μας να μπορέσουν τα παιδιά όλα αυτά να τα αποσυνδέσω από τις καφετέριες και να τα δέσω, να τα δέσω και να τα δεσμεύσω με το γήπεδο. Αυτή είναι η προσπάθειά μου και έχει πετύχει. Έχω κάνει μια καλή μεταγραφή από τη Θεσσαλονίκη. Έχω φέρει τον Πορπότη ως προπονητή του Νικαγόρα και κάνει επέκταση και για τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία αθλούνται στο γήπεδο της Κεφάλου. Ευχές λοιπόν για την ομάδα. Η ομάδα είναι ο σύλλογος, είναι τα παιδιά εδώ τα οποία κάνουν την προσπάθεια μαζί για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, γιατί οι υποχρεώσεις τους δεν είναι μόνο για τα λεφτά, είναι οι υποχρεώσεις προς τα παιδιά και η υπευθυνότητα προς τα παιδιά. Αυτά για τον Νικαγόρα. Το δεύτερο που έχω να πω και να συστήσω και να ευχαριστήσω είναι ο σύλλογος της Κεφάλου. Πολιτιστικός σύλλογος. Δηλαδή αυτά είναι προσωπικά εθελοντές για όλο το νησί. Όπου είναι το οτιδήποτε. Μα είναι βροχή, μα είναι πυρκαγιά, μα είναι κάτι που έχει χαθεί, μα είναι κάτι που πρέπει να βρεθεί. Πρώτη λοιπόν θα είναι τα παιδιά αυτά που τους διαβάλλω, που προσπαθήσανε μόνα τους να παρακαλάνε να καθημερινά, όχι να παρακαλά, να παρούν τον καθένα από εμάς, γιατί είμαστε, δεν ξέρω τι είμαστε, να γίνουν εθελοντές και έγιναν εθελοντές με επίσημη σφραγίδα της πολιτείας μας και κατ' επέκταση του Δήμου μας. Έχουμε καταθέσει τα χαρτιά τους, είναι επίσημα και όποιος μπορεί και θέλει να καλέσει να πάρει το τηλέφωνο τους και είναι στη διάρκεια τους. Όχι μόνο τα παιδιά, έχουν και τα οχήματά τους. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τα παιδιά, γιατί όλο αυτό το πράγμα που έχει φτιαχτεί εδώ φτιάχτηκε με λίγη προσπάθεια δική μου και αρκετή προσπάθεια από τα παιδιά. Όλο τεχνικά, με τους εθελοντές και το σύλλογο. Λοιπόν, σαν δημοτική αρχή, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κοινωνία του χωριού μας και κατεβαίνει στο νησί, που αυτή τη στιγμή είναι στο μπαζάρι της Κεφάλου και το μπαζάρι της Κεφάλου. Πιστεύω ότι θα πρωτοπορήσει στο τέλος, θα πάρει τα ενία της πρωτιάς, που πάντα την παίρνει, αλλά από ό,τι βλέπω και από ό,τι αυτή τη στιγμή στην οργάνωση, όντως έχουμε καλύψει ένα 95%. Okay. Και θα έρθει και ανοιχτή αύριο Κυριακή, οπότε ο κόσμος μπορεί να ανέβει να σας τιμήσει την παρουσία του. Παρακαλώ, και εσείς λοιπόν, να το ικανοποιήσετε με τα προϊόντα που παρακαλώ έχετε. Λοιπόν τα παιδιά από την κότητα, του νησιώτες μας, του πατριώτες μου, τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ και ειδικά κατεπέκτηση το τρίγω να σου δώσουμε μια ευκαιρία, επειδή είναι απομακρυσμένα από το κέντρο και έτυχε να ζήσουμε και να μεγαλώσουμε σε ένα χωριό που είμαστε 45 χιλιόμετρα μακριά, να μας ευχηθούν και είμαστε σίγουροι ότι θα τους ικανοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου, εσένα προσωπικά τα παιδιά που στέκονται απέναντί μου, τους εκτιμώ και τους σέβομαι πάρα πολύ, ότι πάντα μας ακολουθείτε, πάντα μας υποβολή σας για μας είναι κάτι καλό, ικανοποιητικά μας ικανοποιεί η ψυχή μας, ειλικρινά. Σας είδα στον δρόμο και αυτό στο βλέπω. Ελάτε κοντά μας, γιατί σας αγαπάμε, όχι μόνο, αλλά μας δίνετε κουράγιο και για τις υπόλοιπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά και καλά. Εθελοντισμός και πολιτισμός λοιπόν, έτσι, τα αυτόσημες έννοιες, άραγε πρόεδρε. Αυτόσημες, μια μεγάλη κατάσταση, χρόνια πολλά, καλή ευχαριστώ σε όλους. Μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές πολιτιστικούς συντρόφους, στον πρόεδρο του χωριού και το προσωπικό του, και τώρα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Παναγιώτη και την κυρία. Ο πολιτισμός εδώ στην περιοχή σας έχει να δείξει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παράδοση εξαιρετικά δείγματα. Πόσο εύκολο είναι αυτά να αναδειχθούν μέσα από εκδηλώσεις όπως είναι ένα παζάρι του Χριστουγεννιάτικο? Κυρία Καραλίδη, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Εμείς ξεκινήσαμε πέρσι σαν πολιτιστικό σύλλογος, προσπαθούμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, να αναδειχθεί κάτι, να βγει κάτι από την παράδοση, όπως είπε και είμαστε λίγο μακριά. Προσπαθούμε με ό,τι μπορούμε και με ό,τι μέσο υπάρχει να καταφέρουμε και να αναδείξουμε την παράδοση της Κεφάλου. Και η Κεφάλος δεν είναι μόνο το κομμάρι μόνο, είναι και πάνω το χωριό που είναι πολύ όμορφο. Το χωριό βέβαια που είναι πολύ περισσότερο όμορφότερο από την παραλία. Τα στελά μας, το παλιό χωριό, το μαζάρι.
πιστεύουμε να τα καταφέρουμε και να το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Παρόλο που είμαστε στα κοντά στο σύλλογο του Νικαγόρα, να σας κάνω τώρα από ένα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Σας, τον φίλο μου, τον Τέκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω ακόμα να το πω από ένα.